Μιλήσουμε λίγο και με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και θα μας πει τι ακριβώς θα γίνει, αν κάτι τέτοιο γίνει πράξη, όπως όλα δείχνουν, κύριε Πατούλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σαπανίδου, σε εσάς τους τηλεθεατές σας. Πραγματικά. Τον Κωνσταντίνο, κρατήστε τον λίγο στη γραμμή για να μας λύνει. Κύριε Πατούλη, σας διακόπτω. Το Γιώργη, να μην τον κλείσετε για να έχουμε. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ακούμε, κύριε Πατούλη. Και με ομόφωνο τρόπο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια σοβαρή απόφαση, η οποία δυστυχώς για όλους μας, εμείς το είχαμε επισημάνει τότε που η εκτελεστική νομοθετική εξουσία μιλούσε για παρατάσεις εργαζομένων και μιλούσαν οι νομικοί μας ότι αυτό είναι αντισταγματικό. Εν διάρκεια περιπτώσει, σήμερα βρισκόμαστε πρώτη εξόδου, διότι εκτός από τους εργαζόμενους, οι οποίοι σήμερα θα δούμε με ποιο τρόπο οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να συνεχίσουν την εργασία τους, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα παρά τα αυτά. Κύριε Πατούλη, να ρωτήσω για πόσους μιλάμε. Πόσοι είναι οι συμβασιούχοι στους οργανισμούς? Υπολογίστε 15.000 άνθρωποι. 15.000 άνθρωποι, οι οποίοι θα σας πω ότι έχουν αποκτήσει την εμπειρία που πρέπει και που αυτή τη στιγμή, αν λέγαμε ότι αύριο φεύγουν, θα είχαν σοβαρά προβλήματα οι Δήμοι στη λειτουργία τους, τουλάχιστον αρκετοί, διότι είναι αφυτατωμένη ούτως ή αλλιώς η τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Και δεν έχει γίνει προκήρυξη για άλλα 8 μήνα τα οποία να μπορούσαν να αντικαταστήσουν ενδεχόμενη αποχώρηση αυτών των εργαζομένων. Να ρωτήσω και κάτι ακόμη, κύριε Πατούλη. Οι άνθρωποι αυτοί προσελήφθησαν από τους Δήμους, έτσι? Οι άνθρωποι αυτοί πράγματι προσελήφθησαν από τους Δήμους μέσα από μια διαδικασία στην οποία η μαμά κυβέρνηση, με την έννοια του Υπουργείου Εσωτερικών, έδινε την έγκριση και αν ζητούσε εσύ 100 κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, σου προσδιορίζει εκείνη, παρά το ότι εσύ και στα χρήματα εσύ τους πλήρωνες, εσύ ήξερες τις ειδικότητες, πόσους θα πάρεις και τι θα πάρεις. Το εσύ είναι ο Δήμος στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, ακριβώς. Ο Δήμος, ο οποίος, κύριε Πατούλη, μισό λεπτό, αν κατάλαβα καλά από τα όσα μας είπατε, ο Δήμος προσλάμβανε τα τελευταία 2 χρόνια, πλήρωνε και επέλεγε ειδικότητες, γνωρίζοντας ωστόσο ότι αυτό είναι στον αέρα. Κρέμεται στον αέρα. Μας είπατε ότι λέγατε από τότε ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό. Βεβαίως. Και θα σας έλεγα μάλιστα ο Υπουργός. Τότε γιατί το κάνατε, κύριε Πατούλη? Είδατε λοιπόν ότι εμείς δεν υπάρχει. Ο κύριος Κουρνέτης. Μα με συγχωρείτε, λοιπόν, εσείς λέτε ότι ξέρετε ότι είναι αντισυνταγματικό, αλλά προσλαμβάνατε 15.000. Γιατί το κάνατε? Ωραίο ερώτημα, στο οποίο θα παρακαλέσω να το κάνετε και στον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος όχι μόνο κουνούσε το δάχτυλο, αλλά έλεγε όποιοι δήμαρχοι δεν ανανεώσουν τις συμβάσεις τους, θα έχουν και πειθαρχικές κυρώσεις. Και θα σας έλεγα λοιπόν, έχουμε φτάσει στη χώρα μας, όχι μόνο να μην έχουμε τοπική διακυβέρνηση, αλλά να έχουμε την προϊστάμενη αρχή, προφανώς το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ενώ γνωρίζαμε εμείς ότι ήταν αντισταγματικό, έλεγε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τους νόμους. Άρα τι επιλέξατε, κύριε Πατούλη, για να καταλάβουμε, γιατί το θέμα είναι αφορά 15.000 οικογένειες, όχι μόνο εργαζομένους. Επιλέξατε να ανανεώσετε, γνωρίζοντας ότι αυτό θα καταπέσει στα δικαστήρια τις συμβάσεις 15.000 ανθρώπων, για ποιο λόγο? Καταρχήν, κοιτάξτε, ακούγεται λιγάκι σαν αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη takes two του τάγκο. Δηλαδή είναι σαν να θέλατε να βολέψετε και κάποιους, να χαϊδέψετε κάποια αυτιά, να πάρετε μαζί σας τάσεις, ανθρώπους. Όχι, κυρία Τσαπανίδου, να μην πούμε σε αυτόν τον λαϊκισμό, και συγγνώμη, δεν αναφέρομαι σε εσάς προφανώς. Λαϊκισμός. 15.000 άνθρωποι είναι στον αέρα και κινδυνεύουν να τους ζητηθούν πίσω χρήματα που έχουν δουλέψει 2 χρόνια τώρα, και είναι λαϊκισμός αυτό? Αφήστε με για να καταλάβει ο κόσμος. Θα σας αφήσω όσο θέλετε. Βεβαίως. Καταρχήν να ξέρετε ότι, όπως σας είπα, κάθε χρόνο ζητούσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας εγκρίνει την πρόσληψη 8 μηνητών. Αυτό γινόταν μέχρι και το 2015. Ήρθε η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είπε: δεν θα πάρετε καινούργια 8 μήνα, θα ανανεώσετε για 1 χρόνο αυτά που έχετε. Το πράξαμε. Στη καινούργια απόφαση του κυρίου Σκουρλέτη και του κυρίου Βεναδάκη, είπαν ότι θα το ξανακάνετε και το 2016. Είπαν οι νομικοί μας ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει το 24μηνο και θα υπάρχει αντισυνταγματικότητα. Το είπαμε στον Υπουργό με όλες τις εκφάνσεις, με όλους τα δελτία τύπου, με όλες τις διαδικασίες. Βγάλανε μια νομική, εάν θέλετε, νομολογία, καινούργια μάλλον, ένα καινούργιο άρθρο, το οποίο κάποιοι επίτροποι το κάναν δεκτό, αλλά και κάποιοι επίτροποι δεν κάναν δεκτό στο επίπεδο της συνταγματικότητος. Το ξαναείπαμε. Είπαν εσείς εντέλεστε βάσει του νόμου που ψήφισε η Βουλή να κάνετε τις ανανεώσεις των συμβάσεων αυτών. Ιδάλλως τι θα συνέβαινε, αν δεν τις κάνατε? Θα διαπράτανε πειθαρχικό αδίκημα
η Δήμη και ο προϊστάμενος που λέει ότι υπουργός ιστορικό και μάλιστα το είπε ευθέως σε κάποιους όπως τον Δήμαρχο Κωνσταντός Κασάνδρας, θα υποστεί τις συνέπειες των νόμων. Ποιες είναι οι συνέπειες των νόμων σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς ακόμα και αδυναμία να παραμένει δήμαρχος μέσα από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Στην ΚΕΔΕ συμφωνούσατε όλοι μαζί ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό και θα καταπέσει ανά πάσα στιγμή? Όλοι οι δήμαρχοι συμφωνούσατε ή υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ σας? Εμείς είπαμε σαν ΚΕΔΕ από τη στιγμή που η Βουλή των Ελλήνων εγκρίνει ότι πρέπει εμείς να κάνουμε την ανανέωση των συμβάσεων και εφόσον και οι εργαζόμενοι μας είναι δίπλα και έχουν την εμπειρία θα το πράξουμε, που σημειωτέων όλοι αυτοί είναι τύπου ΑΣΕΠ, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν τα ονοματεπώνυμά τους, εμείς αριθμούς ζητούσαμε και ειδικότητες. Άρα συμφωνήσατε όλοι μαζί στην ΚΕΔΕ να κάνετε κάτι που θα αποδεικνυόταν προβληματικό στο μέλλον? Όχι, όχι. Εμείς συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε την ανανέωση όπως εν διάρκει περιπτώσει έλεγε το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά είπαμε στον Υπουργό Εσωτερικών θα φέρετε όμως την ευθύνη εάν προκύψει ότι είναι αντισυνταγματικό αυτό το οποίο μας εντέλλεται να κάνουμε. Λύση έχετε για το μέλλον λοιπόν, κύριε Πατούλη? Πώς? Λύση έχετε για το μέλλον. Είναι 15.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή καταρχήν, που θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θα χάσουν απλώς τη δουλειά τους, δεν θα πληρωθούν εργασία που έχουν δώσει στο κράτος, στους δήμους και μπορεί και να τους ζητηθούν αναδρομικά χρήματα πίσω. Έχετε λύση για τους ανθρώπους αυτούς? Ξέρετε τις βλακίες, επιτρέψτε μου να σας πω, του κάθε εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίοι μας κουνούν το δάχτυλο και δεν αφήνουν στη χώρα μας να υπάρχει τοπική διακυβέρνηση. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να την πληρώσουμε η κοινωνία, δηλαδή οι πολίτες, εμείς και οι εργαζόμενοι, ενώ ο κύριος Σκουρλέτης δεν έχει βγει σήμερα να ζητήσει ένα συγγνώμη. Κύριε Πατούλη, ακόμη και αν ο Σκουρλέτης βγει σήμερα γονιπετής και ζητάει 500 συγγνώμη, οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Εγώ ρωτώ εσάς, λύση υπάρχει? Ναι, αλλά δεν πρέπει, ακούστε, λύση, σαφέστατα θα πρέπει να μας πει πάλι η νομοθετική εξουσία, γιατί δεν εξαρτάται από εσάς και από εμάς. Εσείς είστε δημοσιογράφος, εγώ είμαι δήμαρχος. Για μας αποφασίζουν. Αν εγώ όμως διαφωνώ, κύριε Πατούλη, με αυτό που μου ζητάνε να κάνω στη δουλειά μου, παρετούμε, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη, και αν έχει να κάνει με τέτοιο σοβαρό πρόβλημα, δηλώνω και για ποιο λόγο έφυγα. Εσείς στην ΚΕΔΕ βλέπατε το βράχο να έρχεται πάνω σας και δεν κάνατε τίποτα για να τον αποφύγετε. Αυτή την αίσθηση έχω αυτές τις πρώτες ώρες που ασχολούμαι με το θέμα μετά την ανακοίνωση από το ελεκτικό. Αν είναι διαφορετική η εικόνα, εδώ είστε για να μας την εξηγήσετε. Κυρία Τσαπανίδου, ακούστε, δεν έχετε καταλάβει γιατί συζητάμε προφανώς. Και ίσως βοηθήστε με να καταλάβω. Ακούστε, σας είπα και ίσως δεν το καταλαβαίνετε. Ο κύριος Σκουρλέτης και η πλειοψηφούσα Βουλή ψήφισε ότι οι δήμαρχοι εντέλλονται να ανανεώσουν τις συμβάσεις. Το καταλάβατε αυτό? Απόλυτα. Ωραία. Εμείς είπαμε, σύμφωνα με τους νομικούς μας, αυτό που ψηφίσατε, πολύ πιθανόν, δεν το ξέραμε, να βγει αντισυνταγματικό γιατί μας το λένε οι νομικές μας υπηρεσίες. Είπαν εκείνοι ότι δεν θα βγει αντισυνταγματικό και εντέλεστε. Το καταλάβατε και αυτό? Από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω γιατί μας εγκαλείτε εμάς και λέτε για το καπελάκι. Προφανώς θα έπρεπε να πει το κύριο Σκουρλέτης, θα έπρεπε να πάρει το καπελάκι του και να πάει σπίτι του σήμερα. Διότι ο κύριος Σκουρλέτης φαίνεται ανάξιος της θέσης την οποία κατέχει. Γιατί? Διότι στέρισε 214 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό των Δήμων, αυτό ας το αφήσουμε άλλο καπέλο. Γιατί μιλάει για νόμους τους οποίους θα έπρεπε να είχε έτοιμους, ο κύριος Κουρουμπλής και δεν τους έχει περάσει ακόμα, που θα ήταν ανάσα για την αυτοδιοίκηση. Μίλησε για μεταρρυθμίσεις και δεν έχει πει για ποιες. Και σήμερα έρχεται και ολομέλεια και αυτό που μας κουνούσε το δάχτυλο ο κύριος Σκουρλέτης, τον κρίνανα συνταγματικό. Μας εγκαλείτε ή τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος έχει και την εκτελεστική εξουσία και την νομοθετική εξουσία και σήμερα έχει κάνει μπάχαλο την τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Πατούλη, εγώ υποβάλλω ερωτήσεις. Δεν εγκαλώ κανέναν. Επίσης, πολλά καπελάκια υπάρχουν ρηγμένα στο τραπέζι αυτή την ώρα. Για να πάω λίγο και στους εργαζόμενους να ακούσουμε την άποψή τους, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη φωτιά και καίγονται, στον Άρη Λάμπο που έχει κοντά του.